Μεγάλη Δευτέρα. Μία από τις, η πρώτη μάλλον ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας, πολλά τα μηνύματα, όπως ανέφερες και εσύ Νίκο στην αρχή, το θαύμα της ξηρανθήσης Σικής. Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο, αλλά και για τα μηνύματα και για το τι συμβολίζει Μεγάλη Ακριβώς. Δευτέρα. Θέλουμε κατεύθυνση. Ακριβώς. Θέλουμε βοήθεια. Πάμε στην κυρία Χρυσή Αγγελίδου, εκπαιδευτικό γυμνασίου και ΓΕΛ Μαλίων και θεολόγος. Την καλησπέρα μας, πώς είστε, κυρία Αγγελίδου? Καλησπέρα και καλή Μεγάλη Εβδομάδα σε εσάς και σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για πείτε μας, τι ξεκινά σήμερα, ποιος ο συμβολισμός? Λοιπόν, σήμερα ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα. Φυσικά μεγάλη όχι σε διάρκεια, αλλά για τα γεγονότα που θα βιώσουμε και για το σωτηριώδες μήνυμα της Ανάστασης. Σήμερα συγκεκριμένα είναι το θαύμα της ξηρανθήσης Σικιάς και του Ιωσήφ του Παγκάλου. Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε για το θαύμα της Σικιάς? Ακριβώς, τι έγινε, για πείτε μας λίγο. Ωραία. Την Κυριακή μετά τον Βαϊόν, όταν ο Χριστός είχε μπει στα Ιεροσόλυμα, κάποια στιγμή πείνασε και είδε στον δρόμο του μία σικιά, η οποία ήταν γεμάτη με φύλλα. Κατευθύνθηκε μαζί με τους μαθητές του προς τα εκεί, έψαξε να βρει καρπούς και δυστυχώς δεν βρήκε. Βρήκε μόνο ένα σίκο. Και είπε ότι από εδώ και πέρα δεν θα δίνεις ποτέ καρπούς. Και έτσι ξεράθηκε η σικιά. Αυτό τι σημαίνει? Βέβαια, το μήνυμα το οποίο βγαίνει μέσα από αυτή την διαδικασία ποιο είναι? Μέσα από αυτό το θαύμα. Ναι, ότι καταρχήν ήταν ένα μήνυμα που ήθελε να δώσει στους Ισραηλίτες ότι έχουν απομακρυνθεί από το δρόμο του Γιαχβέ, ότι η σικιά ήταν εκτός εποχής τα φύλλα που είχε πάνω στο δέντρο και ήταν σαν να παραπλανούσε τους ανθρώπους. Έτσι και οι Ισραηλίτες βρίσκονται, τους δίνει μήνυμα ότι έχετε απομακρυνθεί από τον Λόγο του Θεού, ακολουθείτε το γράμμα και όχι την ουσία. Μάλιστα. Και γι' αυτό εξάλλου είχαν ξεσηκωθεί μετά με όλα τα κηρύγματά του οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Και φυσικά το μεγάλο του ξέσπασμα στον ναό του Σολομώντα. Ερμηνεύοντας τώρα το θαύμα της Σικιάς στη σημερινή εποχή, είναι όλα αυτά δυστυχώς που συμβαίνουν γύρω μας. Η απομάκρυση από το Θεό και όχι τόσο από την Εκκλησία, το αν έχουμε απομακρυνθεί από τα λόγια του Χριστού. Η Σικιά στην ουσία για μένα συμβολίζει εμάς, την απομάκρυνσή μας. Όπως αναφέρατε πριν με τα βεγγαλικά, το ότι δεν σκέφτονται τους συνανθρώπους μας. Αναφέρατε κάποιες κατηγορίες. Υπάρχουν και παιδιά στο φάσμα του αυτισμού που κάποιοι δυνατοί θόρυβοι τους προκαλούν εντάσεις. Ακριβώς. Πάμε στον δεύτερο συμβολισμό της ημέρας. Μετά έχουμε τον Ιωσήφ τον Πάγκαλο. Πάγκαλος σημαίνει πανέμορφος, ο οποίος ήταν γιος του Ιακώβ, του Πατριάρχη των Εβραίων. Σωστά. Ο τελευταίος γιος, τον οποίο τα αδέρφια του τον ζηλεύανε, γιατί ήταν και όμορφος και εργατικός και έξυπνος και ο πατέρας του είχε αδυναμία, με αποτέλεσμα να τον πουλήσουν στους Αιγύπτιους. Και τον πουλήσαν στον μάγειρα του Φαραώ της Αιγύπτου. Εκεί ο Ιωσήφ ήρθε αντιμέτωπος με τη γυναίκα του Πετεφρή του μάγειρα, η οποία πήγε να τον παραπλανήσει. Ναι. Και επειδή αυτός αρνήθηκε, τον κατηγόρησε στον Φαραώ ότι κλέβει τρόφιμα και διάφορες άλλες συκοφαντίες. Ο Φαραώ τον φυλάκισε, αλλά κάποια στιγμή που ο Φαραώ είδε ένα όνειρο, κάλεσε κάποιον να του το ερμηνεύσει. Είχε δει 7 παχές αγελάδες και 7 μισοπεθαμένες. Και ο Ιωσήφ του είπε ότι πρόκειται να έρθει πείνα στην Αίγυπτο. 7 χρονιά φρόντισε να γεμίσει τις αποθήκες έτσι ώστε ο λαός να μην πεινάσει. Και ο Φαραώ, επειδή τον βοήθησε, το έδωσε κάποια αξιώματα. Ο Ιωσήφ κάλεσε κοντά του την οικογένειά του, που ήδη τα αδέρφια του είχαν αρχίσει στο Ισραήλ και πεινούσαν, δεν είχαν να φάνε. Τους κάλεσε κοντά και από εκεί και πέρα ακολούθησε, ανταπτύχθηκε ο λαός του Ισραήλ. Το μήνυμα βέβαια της ιστορίας αυτής είναι ότι πρέπει να έχουμε υπομονή, επιμονή και ότι με πίστη και με
αγάπη, ηρεμία, όλα μπορούμε να τα ξεπεράσουμε στη ζωή μας, όσο αδύνατα και αν μας φαίνονται. Πολύ σημαντικό. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Ακριβώς. Και πάλι καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε. Και εγώ, και επίσης, με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.